Καλησπέρα. Θα δείξουμε σε αυτό το βίντεο την εφαρμογή Pollscape, μια εφαρμογή για Android και για iOS, με την οποία μπορούμε εύκολα και γρήγορα να δημιουργούμε polls, δηλαδή δημοψηφίσματα. Θα την ανοίξω λοιπόν εδώ. Στην αρχή νομίζω χρειάζεται να κάνω και εγγραφή στην εφαρμογή. Έχω κάνει ήδη. Εδώ φαίνονται σε αυτήν την οθόνη τα διάφορα polls που έχω δημιουργήσει. Μπορώ λοιπόν να δημιουργήσω ένα με το κουμπάκι Create Poll εδώ κάτω, να βάλω την ερώτηση, για παράδειγμα που θα πάμε εκδρομή. Να ορίσω αν θα είναι μονής επιλογής ή πολλαπλών επιλογών. Το αφήνω εγώ μονής επιλογής. Το ποιοι θα ψηφίσουν είναι ο καθένας σημαίνει όλοι όσοι θα έχουν το σύνδεσμο. Το δεύτερο σημαίνει μόνο όσο όσοι είναι εγγεγραμμένοι στην εφαρμογή. Και το τρίτο σημαίνει μόνο όσοι είναι εγγεγραμμένοι και είναι στην ομάδα που μπορώ να δημιουργήσω μέσω της εφαρμογής. Το δούμε αυτό μετά. Το pollen πότε θα λήξει το πόλ, ποιο είναι για αύριο, μπορώ να το κάνω να λήξει αργότερα, άλλη ημερομηνία και άλλη ώρα ή να μην τελειώνει ποτέ. Τα αποτελέσματα, το result visibility είναι αν θα βλέπουν τα αποτελέσματα η ψηφοφόροι όταν τελειώνει το poll. Και εδώ οι εκδρομές, βάζω λοιπόν οι επιλογές ήθελα να πω συγγνώμη. Θα βάλω άλλη μία, add option για να βάλω άλλη μία επιλογή. Και τώρα λοιπόν αποθηκεύω το poll, έχει αποθηκευτεί. Τώρα είμαι στο status. Εδώ βλέπω αν θα έχω διάγραμμα πίτας ή ραβδογράφημα Και αν θέλω μπορώ να αλλάξω κάτι με το change, να αλλάξω την ώρα ή να τερματίσω το poll ή να σβήσω με το delete εδώ πέρα. Με το κουμπάκι αυτό είναι το πιο σημαντικό, το share εδώ πάνω θα κάνω το poll link. Θα αντιγράψω δηλαδή το σύνδεσμο. Μπορώ να το αντιγράψω στο πρόχειρο, να το στείλω με, με email στους ενδιαφερόμενους, με κάποιο τρόπο δηλαδή να το κοινοποιήσω. Και έτσι λοιπόν... Θα, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ψηφίσουν χωρίς να έχουν το σύνδεσμο. Και αφού λοιπόν μοιράσω το σύνδεσμο, μπορεί λοιπόν κάποιος να το ανοίξει και με τον browser και να απαντήσει στην απάντηση με το submit εδώ πέρα. Και βλέπουμε λοιπόν στην εφαρμογή στο status ότι έχουν έρθει οι ψήφοι. Και ας δούμε και μια, μια ερώτηση που έχει εδώ, τα αποτελέσματα πώς θα φαίνονται όταν θα συμπληρωθούν παραπάνω. Και αν θέλουμε να, με την τάξη να το δουλέψουμε καλύτερα, αν έχουν και οι μαθητές στην εφαρμογή, κάνουμε λοιπόν ένα group, το δίνουμε ένα όνομα. Create group, συγγνώμη για το λάθος εδώ το ορθογραφικό, και με το share link που έχει εδώ, ή από εδώ share invite link θα πάρω ένα σύνδεσμο το οποίο θα στείλω στους χρήστες για να εγγραφούν και να μπουν στην ομάδα μου και έτσι να δημιουργώ μετά ψηφοφορίες πιο εύκολα για την ομάδα μου π.χ. για αυτήν την ομάδα μπορώ να κάνω ένα group συγκεκριμένα ένα group poll συγκεκριμένα για την ομάδα πιστεύω έχουμε καλύψει τα περισσότερα για την εφαρμογή Paul